Κατά πόσο είναι εφικτό σήμερα τα άτομα με πολλαπλή σκλήρινση να ζουν μια φυσιολογική ζωή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι η σκλήρινση κατά από ό,τι γνωρίζετε, είναι μια παρα... πολύ νόσος και επιφέρει ε, πάρα πολλέ καταστάσεις που επηρεάζουν τα άτομα. Πρέπει να είναι πολύ καλά ψυχολογικά και πρέπει να είναι πολύ καλή και η φυσιολογική τους, ε, η φυσιολογική τους κατάσταση, η σωματική φυσιολογική τους κατάσταση. Ε, τώρα λοιπόν αυτά τα χρόνια της, της κρίσης ε, τους ταλανίζει η ανεργία γιατί οι πάσχοντες ε, Βιώνουν αυτή την κατάσταση από τα 20 μέχρι τα 30. Είναι η εποχή που πρέπει να κάνουν να δουλέψουν, να, να ερωτευτούν, να κάνουν οικογένειες και δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, οπότε δυσκολεύονται πάρα πολύ. Ε, έχουμε, γι' αυτό έχει γίνει και ο Σύλλογος για να αγκαλιάσει όλες αυτές τις καταστάσεις και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να βοηθηθούμε, αν θέλετε. Ε, ήθελα να σας ε, τονίσω ότι έχουμε εκτός από αυτά, το οικονομικό πρόβλημα που είναι πολύ μεγάλο, ε, ήθελα να παρακαλέσω εάν μπορούν οι βουλευτές ή οι υπουργοί στα γραφεία τους να παίρνουν άτομα με σκλήσεις κατά πλάκας, που έχουν τελειώσει τις σχολές τους, έχουν τελειώσει πανεπιστήμια και δεν μπορούν να εργαστούν. Ε, αντί να παίρνουν ε, υπαλλήλους από τις διάφορες υπηρεσίες και να αποδυναμώνονται οι υπηρεσίες, μπορούν ωραιότατα να πάρουν άτομα με σκλήσεις κατά πλάκα. Θα βοηθηθούν πάρα πολύ και οικονομικά και ψυχολογικά. Άλλη μία δυσκολία που αντιμετωπίζουμε είναι η πρόσβαση στους δρόμους, στις παραλίες, στους δρόμους πια έχει παραγίνει το κακό, παντού παρκαρισμένα αυτοκίνητα, πάνω στα πεζοδρόμια, τα πάρκινγκ των ΑΜΕΑ είναι κατηλημένα και πιστεύω, στις παραλίες πάρα πολύ λίγοι δήμοι έχουν βάλει ράμπες, τις σωστές ράμπες που είναι από το Πανεπιστήμιο Πατρών, για να μπορέσουν να κολυμπήσουν, να ζήσουν να είμαστε ίδιοι, όπω είναι όλο ο άλλο κόσμο, να είμαστε ίδιοι. Ε, λοιπόν, ακούστε, ο Σύλλογο έχει φροντίσει πάρα πολύ γι' αυτό. Εκδίδει τριμηνέο περιοδικό για να ενημερώνει. Κάνει πολλέ εκδηλώσει ενημερωτικέ επιστημονικέ, μια φορά το μήνα περίπου. Έχει ομάδε εθελοντικέ που μπορούν να λάβουν μέρο ε, οι ασθενεί, οι πάσχοντε. Και στη συνέχεια η Ομοσπονδία που είναι πάνω από το σύλλογο, φροντίζει για να έρχεται σε επαφή με τους φορείς και να λύνει τα προβλήματα που τυχόν υπάρχουν. Όπως είχαμε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα με τον Υπουργό Υγείας, είχαμε μια συνάντηση πάλι την περασμένη εβδομάδα με το ΕΦΚΑ, το πρώην ΕΚΑ Διεύθυνση Αναπηρίας και αύριο έχουμε συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας για θέματα που μας απασχολούν. Σε αυτά πάει η Ομοσπονδία, αυτά τα φροντίζει η Ομοσπονδία. Ε, η δυσκολία είναι και με τα φάρμακα. Ήταν μηδενικό το ποσοστό με τα, τα συνοδά φάρμακα, γιατί τα φάρμακα, τα ΦΙΚ, τα υψηλού κόστους, μέχρι αυτή τη στιγμή τα παίρνουμε δωρεάν. Ε, από 0 έγινε 25% όπως 25% αποζημιώνεται και η μαγνητική τομογραφία ε, που είναι μία εξέταση που δείχνει την κατάσταση της υγείας μας πώς βαδίζουμε οι βιταμίνες είναι, δεν συνταγογραφούνται, άρα πληρώνονται ε, και καταλαβαίνετε όταν βρει το, 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 το νέο άτομο εκείνη η ευαισθησία η μεγάλη στην ηλικία που τώρα ξεκινάει τη ζωή του, καταλαβαίνετε τι δυσκολίες υπάρχουνε. Προσπαθεί να, να μπει μέσα στην κοινωνία, στην οικογένεια, με τα δικά του θέλω, όχι εγωιστικά, και να μπορέσουν και οι άλλοι να δεχτούν μια κατάσταση. Γιατί σας πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχθεί και η οικογένεια, για το φιλικό περιβάλλον αυτή την κατάσταση. Δεν την καταλαβαίνουν. Τι περιλαμβάνει ο μήνα ευαισθητοποίηση για την πολλαπλή σκλήρινση, Περιλαμβάνει πάρα πολλέ εκδηλώσει. Έχουμε δύο περίπτερα και φέτο στην πλατεία Κοραή. Έχουμε στο ΔΕΜΟΛ στις 30 του μηνό από τι 10 το πρωί μέχρι τι 9 το βράδυ μία ημέρα ευαισθητοποίηση που θα δείξουμε κάτι μικρά βιντεάκια. Ε, ήθελα να πω ότι ο Σύλλογο πήρε το βραβείο του το Γκαλιέν, που είναι ένα βραβείο ε, 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 της φαρμακε... φαρμακολογίας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έγινε για, ανάμεσα σε 32 συλλόγους και θέλω να πω άλλο ένα ότι ο σύλλογος ετοίμασε μια ταινία, ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκου ενό τετάρτου που δείχνει την καθημερινότητα των ατόμων με σκρίση κατά πλάκα και που θα προβληθεί σε φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Περιμένουμε βράβευση. Ποιε είναι σήμερα οι διαθέσιμε θεραπείε για του ασθενεί με πολλαπλή είναι πολλαπλάσια από ό,τι υπήρχαν πριν από 10 χρόνια. Ξεκινήσαμε με τρεις βασκές. αυτή τη στιγμή είναι περίπου 12 που κυκλοφορούν στην αγορά. Ε, βέβαια δεν είναι προσβάσιμα από όλους τους ασθένεις αυτές οι θεραπείες. Και διότι είναι έβαι, πολύ δάπανε και διότι δεν δίδονται από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και Σίγουρα πρέπει να δοθούμε μετά από ε, πλήρη διάγνωση και ασφαλή διάγνωση του γιατρού ότι θα βοηθηθούν από αυτές τις θεραπείες. Ε, υπάρχουν, πλέον έχουν μπει αυτή τη δεκαετία στην ε, φαρέτρα και τα μονοκλονικά αντισώματα. Υπήρχε ένα μονοκλονικό, έρχονται και άλλα.